ζεσταίνουν τα τρακτέρ τους οι αγρότες και στην περιοχή της Μεσσηνίας. Σύμφωνα με τις αποφάσεις των πανελλαδικών μπλόκων, από αύριο Δευτέρα ξεκινούν κινητοποιήσεις σε ολόκληρη την χώρα. Αύριο Δευτέρα ξεκινάνε κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα. Εμείς σήμερα κάνουμε μια προσυγκέντρωση εδώ με τα αγροτικά μας μηχανήματα, περιμένουμε και άλλα μηχανήματα να έρθουν και από αύριο θα ξεκινήσουμε κανονικά να συμμετέχουμε όπως όλη η Ελλάδα και εμείς με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στις κινητοποιήσεις που θα ξεκινήσουν. Τα προβλήματά μας, σας τα έχουμε πει και τις προηγούμενες φορές, σας τα ξαναπούμε τώρα, είναι πολύ μεγάλα. Εδώ για την περιοχή μας το πιο μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί είναι το θέμα της δακοκτονίας και την απώλεια εισοδήματος που έχουν οι αγρότες από την κακή δακοκτονία που έγινε την περσινή χρονιά. Εμείς έχουμε έτοιμα και ζητάμε, είτε φταίει η περιφέρεια, είτε φταίει το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης, δεν ξέρουμε γιατί ο ένας δεν γίνει τον μπαλάκι στον άλλον. Εμείς ζητάμε να αποζημιωθούν όλοι οι παραγωγοί στο ακέραιο, γιατί ένα μεγάλο ποσό, ένα τεράστιο ποσό από την αγορά της Μεσσηνίας θα λείψει από την απώλεια του εισοδήματος των αγροτών. Ο Αγροτικός Σύλλογος Μεσσήνης, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της Πανελλαδικής, κάνει σήμερα μια πρώτη γενική συνέλευση, προκειμένου από αύριο να συμμετέχει στα μπλόκα που κατεβαίνουν οι αγρότες όλη την Ελλάδα. Καλούμε τον κόσμο να πλαισιώσει τους αγροτικούς συλλόγους παντού και να κατέβει στο δρόμο. Η μόνη λύση είναι ο αγώνας. Ό,τι έχει κερδίσει ο αγρότης μέχρι σήμερα τα έχει κερδίσει με τα μπλόκα του. Και πρέπει να ξανακατέβει στον δρόμο και για τα επόμενα αιτήματά του. Είμαι από τον Αγροτικό Σύλλογο Χανδρινού. Ήρθαμε εδώ σήμερα να στηρίξουμε την πρώτη προσπάθεια που γίνεται στο νομό μας εδώ από τους συνάδελφους εδώ στον Αγροτικό Σύλλογο Μεσσήνης. Εμείς από τη μεριά μας αύριο θα κάνουμε γενική συνέλευση στο Χανδρινού εκεί στα γραφεία μας στις 6.30 ώρα για να συμμετάσχουμε και εμείς στις φετινές κινητοποιήσεις με την Πανελλαδική των Μπλόκων. Τα προβλήματα πολλά, πάρα πολλά όπως τα ξέρετε. Εμείς όλο αυτό το διάστημα και με την Ομοσπονδία και με την Ομοσπονδία των Αγροτικών Συλλόγων Πελοποννήσου αλλά και σαν Αγροτικό Σύλλογος έχουμε μιλήσει με πάρα πολλούς, αλλά όλα τα αυτιά από ό,τι φαίνεται είναι κλειστά. Εμείς ο μόνος δρόμος που βλέπουμε δηλαδή για να ανοίξουν αυτά τα αυτιά είναι δυστυχώς τα μπλόκα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για μας. Δηλαδή δεν ακούγεται η φωνή μας αλλιώς. Μιλήσαμε για τη δακοκτονία, δεύτερη χρονιά μεγάλες καταστροφές. Ο Υπουργός λέει ότι φταίει ο καιρός. Εμείς δεν πρέπει να κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Γι' αυτό καλούμε όλους τους αγρότες να βγουν στους δρόμους, γιατί μόνο εκεί νομίζουμε ότι εμείς θα κερδίσουμε πράγματα και κάτι που είχαμε κερδίσει και το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή και το αφορολόγητο και το τέλος επιδιδεύματος που πήγε 5 χρόνια πίσω. Τα κερδίσαμε με 40 μέρες τα μπλόκα.